Δεκάδες τόνια λευμάτων κατασκεύθηκαν φέτος από το λιμεναρχείο Ηρακλείου ως προϊόν παράνομης αλίας, με τις ποσότητες να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες σε επίπεδο χώρας. Πάνω από 33 τόνοι αλιεύματα έχουν κατασχεθεί ως προϊόν παράνομης επαγγελματικής κυρίως αλιείας. Είναι διάφορα είδη αλιευμάτων, είναι από γαρίδες, είναι από μπακαλιάρο μέχρι και λαγοκέφαλους που είχαμε πρόσφατα, οι οποίοι είχαν μαζί με άλλα είδη καπόνια και χελιδονόψαρα αλιευτεί σε περιοχές της Αφρικής. Σημαντική είναι η δράση του λιμενικού σώματος και στον τομέα καταπολέμησης της μάσιγας των ναρκωτικών. Αξιοσημείωτη είναι η δράση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου όσον αφορά την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, με τις ποσότητες κάναβης που έχει κατασχεθεί να ανέρχεται τα 62 κιλά και 120 γραμμάρια. Αυτό έρχεται να επισφραγίσει την επιλογή του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για ίδρυση Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών στο Λιμεναρχείο του Ηρακλείου και επίσης την διάθεση ομάδας K9, σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και χειριστή. Λαβράκι έχουν βγάλει έλεγχοι και στα λαθρέα καπνικά είδη. Έχουμε πολύ σημαντικές ποσότητες κατασκευέτος καπνού και καπνικών ειδών, όπως είναι καπνός για ναργιλέ και καπνός χύμα, όπου ανέρχονται στα 275 κιλά, είναι πάνω από 275 κιλά κατασκευήσεις ποσότητες. Όπως επίσης έχουμε και πάνω από 7.000 πακέτα τσιγάρων και 1.000 συσκευασίες καπνού, πάλι λαθρέα, με τους δασμούς να ανέρχονται στις δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Είναι ένα οικονομικό έγκλημα. Μεγάλος είναι και ο αριθμός των παραβάσεων της νομοθεσίας περί γυαλού και παραλίας. 90 είναι μέχρι στιγμής οι παραβάσεις για ομπρέλες, ενώ οι αυθαίρετες κατασκευές στον γυαλό ήταν 27, με τα ανάλογα πρόστιμα να αγγίζουν τις 69.000 ευρώ. 112 ήταν οι παραβάσεις σε θαλάσσια μέσα αναψυχής, ενώ πάνω από 100 ήταν οι παραβάσεις διατάξεων ναυαγοσωστικής κάλυψης. Κατά το τρέχον έτος, το 2019, υπάρχει αξιοσημείωτη απολογιστική δράση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου σε πάρα πολλούς τομείς, οι οποίοι αναδεικνύουν την ετοιμότητα, την εγρήγορση που έχουν οι βαθμοφόροι του λιμενικού σώματος που υπηρετούν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και τη συστηματική εργασία που παρέχουν καθημερινά. Στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ένας μεγάλος αριθμός παραβάσεων τόσο στη στάθμευση όσο και σε φορτηγά οχήματα, με τα πρόστιμα να πέφτουν βροχή, ξεπερνώντας τις 144.000 ευρώ.